Ατύχημα ή κακογουστή φάρσα. Η διαρροή λαδιών στην πλατεία της Μητρόπολης αργά χθες το βράδυ, κατά τύχη δεν οδήγησε σε απρόοπτα. Από αυτά που δεν συμβαίνουν, αλλά που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι από αυτά τα έκτακτα που μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Εκτιμάται ότι χύθηκαν στο πλακόστρωτο τουλάχιστον 200 κιλά λάδι από την υδρορροή κοντινής οικοδομής, στην οποία μάλιστα βρέθηκαν δύο βαρέλια. Εξαιτίας της βροχής, το λάδι απλώθηκε περιμετρικά του Μητροπολιτικού Ναού. Η διαδικασία πρέπει να ειδοποιήθηκε από αργά το βράδυ. Εμείς ήρθαμε 6 ώρα, ενημερώναμε τον κόσμο γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα, γλιστρούσε υπερβολικά. Ηλικιωμένοι, ξέρετε, με το παραμικρό, αν πέσουν, δύσκολα θα σηκωθούν. Εγώ ήρθα 5-5.30 κάπου εκεί. Ναι, και με ενημερώσαν να κάθομαι εδώ πέρα γιατί έχουν πέσει λάδια για τα αυτοκίνητα. Η πλατεία της Μητρόπολης θύμιζε πίστα για πατινάζ. Η ώρα είναι 9.30 το πρωί και παρά τους δεκάδες καθαρισμούς, το πλακόστρωτο γλιστράει ακόμη. Είναι και οι καιρικές συνθήκες που δεν βοηθάνε και δεν πρέπει να στεγνώσει καλά το δάπεδο για να στεγνώσει, να είναι απόλυτα ασφαλές. Δήμος και Δεδισά κινητοποιήθηκαν άμεσα και έτσι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο χθες. Ήρθαμε εδώ αμέσως, ειδοποιήσαμε την αστυνομία, ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική. Ήρθαν τα παιδιά εδώ πέρα από τη Δεδισά. Κάτσανε όλο το βράδυ να προσέχουν και να πεντηφρουρούν το χώρο, για να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Βάλαμε κάποιες κορδέλες. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είναι το σκηνικό να επαναληφθεί. Και αυτό γιατί δεν έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής από την ταράτσα της οποίας έγινε η διαρροή λαδιού και σε μια πιθανή βροχή τα συνεργεία θα έρθουν αντιμέτωπα με το ίδιο έργο.